όχι θα προκαλέσει προβλήματα, ένα έργο που σταμάτησε λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης στην τρέχουσα περίοδο. Το αεροδρόμιο Χανίων, το οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Αυγενάκης, είναι ένα ακόμα παράδειγμα που υπάρχει μια καθυστέρηση πληρωμής, αλλά που το έργο δεν έχει σταματήσει. Και αν θέλουμε να μπούμε στις λεπτομέρειες του έργου, θα δούμε ότι οι καθυστερήσεις που είχαν προκληθεί κατά την πρώτη περίοδο εκτέλεσης του έργου δεν είχαν καμιά σχέση με την πληρωμή από το δημόσιο. Είχαν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε το έργο και τις διαδοχικές αλλαγές συμβάσεων του αποδέκτη του έργου με τους εργολήπτες που είχε προσλάβει στην πρώτη περίοδο. Άρα η ιδέα ότι η καθυστέρηση, αναφέρθηκε στα στοιχεία νομίζω και ο αναπληρωτής υπουργός, οφείλεται στη διαδικασία εκτέλεσης του έργου και όχι στην χρηματοδότηση, η οποία, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια καθυστέρηση το τελευταίο δίμηνο. Σύντομα ελπίζουμε όλοι ότι όλο αυτό θα σωθεί. Το ίδιο ισχύει για τις ανακοινώσεις που προσκομίσατε. Οι ανακοινώσεις των εργοληπτών δημοσίων έργων, οι ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων. Αληθές είναι, έχω γίνει αποδέχτης αυτών των ανακοινώσεων. Πολιτική θα κάνουμε με αυτές τις ανακοινώσεις ή θα δούμε τα δεδομένα λίγο πιο αυστηρά και συγκεκριμένα. Περιμένουμε λοιπόν ότι, επιμένω ότι δεν μπορούμε να κάνετε και δεν μπορείτε να κάνετε πολιτική με αυτές τις ανακοινώσεις συνδικαλιστικών φορέων, απόλυτα σεβαστών, αλλά που εμφανίζουν ίσως μια υπερβολική διάθεση αντιπολιτευτική απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν αποτελεί το κριτήριο για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Το ίδιο ισχύει και για τις συναντήσεις μας ή μη με συνδικαλιστικούς φορείς. Φαντάζομαι ότι και ο κ. Σπίρτζης και εγώ έχουμε γίνει αποδέχτες διαφόρων συναντήσεων με τους συνδικαλιστικούς φορείς. Φαντάζεται υπερβολικά φιλεοεργατική τελευταία η Νέα Δημοκρατία πάντως στο συγκεκριμένο θέμα. Να μέφετε την κυβέρνησή μας ότι δεν βλέπουμε τους εργαζόμενους και ότι τους συναντάμε μόνο στα κανάλια και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι οι συναντήσεις γίνονται και έχουν γίνει με όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς. Θα προσέθετα βέβαια ότι είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να θεωρούμε ότι τα ραντεβού και οι συναντήσεις πρέπει να γίνονται στην κατάλληλη στιγμή και με την κατάλληλη θεματική που πρέπει να έχει κάθε τέτοια συνάντηση. Κλείνω με το ΒΟΑΚ. Εκπλήσωμαι πραγματικά που ο κύριος Αυγενάκης επικαλείται ότι δεν αξιοποιείται από την κυβέρνηση η συσσωρευμένη παράδοση έργων ή προετοιμασίας έργων και ανέφερε το ΒΟΑΚ. Να υπενθυμίσω ότι για το ΒΟΑΚ δεν υπάρχει καμία απολύτως μελέτη, επαναλαμβάνω, καμία απολύτως μελέτη, προμελέτη, μελέτη που να φορά ουσιαστικά το ίδιο το έργο, ότι δεν υπάρχει καν master plan δηλαδή, ότι είναι ένας οδικός άξονας το οποίο αποσπασματικά, το υπογραμμίζω αυτό, έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται τα έργα που ανέφερε ο κύριος Αυγενάκης, επιμέρους κομμάτια αυτού του δρόμου. Συνεπώς, αν και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και δέσμευση ότι αυτό το έργο πρέπει να ξεκινήσει, εντούτοις δεν υπήρχε καμία προετοιμασία που θα μπορούσε να το ενέτασε σε κάποιο από τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα. Οι εξαγγελίες που έγιναν από την προηγούμενη κυβέρνηση για το ΒΟΑΚ, μετά τα δεδομένα που μόλις σας παρέθεσα, φαντάζεστε και φαντάζομαι ότι αποτελούσαν λόγια στον αέρα που δεν είχαν κανένα απολύτως περιεχόμενο. Αυτό το περιεχόμενο δεσμευόμαστε ότι θα του προσδώσουμε περιεχόμενο εμείς τελικά.